Νέες και μεγαλύτερες θυσίες στις τάξεις των 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ με αυξήσεις φόρων και περικοπές συντάξεων και επιδομάτων για το 2018 φαίνεται να κρύβει το προσχέδιο του νέου κρατικού προϋπολογισμού που άρχισαν ήδη να επεξεργάζονται τα τεχνικά κλιμάκια του Υπουργείου Οικονομικών και των Δανειστών. Σε σχέση με φέτος και πριν καν εξασφαλίσει πώς θα συγκεντρώσει τα έσοδα της χρονιάς, η κυβέρνηση καλείται να πείσει τους δανειστές με ποια μέτρα θα βάλει στα κρατικά ταμεία 1 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ από φόρους το 2018, ενώ παράλληλα θα εξοικονομήσει και άλλα 1,4 δισεκατομμύρια από περικοπές δαπανών. Αναγκαία θα είναι για να τα πάρουν, αναγκαία θα είναι. Κάποιοι μας φτάσαν σε αυτό το σημείο, οπότε χρειάζεται να τα πάρουν. Και άλλοι λιτότητα. Τι μέτρα, δεν έχουν τίποτα μας πάρουν, όλα τα πήρανε. Οι φόροι θα αυξηθούν και πάλι λόγω της κατάργησης της έκπτωσης ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ στα νησιά, της κατάργησης της έκπτωσης φόρου λόγω ιατρικών δαπανών αλλά και της έκπτωσης 1,5% στην παρακράτηση φόρου. Μεγάλη χαμένη του 2018 οι συνταξιούχοι και δικαιούχοι ΕΚΑΣ, καθώς τα επιδόματα θα εξορθολογιστούν με πρώτο και καλύτερο το επίδομα θέρμανσης. Ένα σωστό, παιδιά. Δεν πρόκειται να μην γίνει κάτι καλύτερο στην Ελλάδα. Δυστυχώς η απεσιοδοξία είναι πλέον παραμονή. Κάποιες παλιότερες γενιές μας φτάσαν σε αυτό το σημείο, οπότε εμείς θα τα πληρώσουμε. Αξίνεται μεταξύ μια κυβέρνηση που άλλα σου έλεγε τον ελληνικό λαό και άλλα έκανε.